Αρκαδία 938. Τώρα θέμα μας αφορά την πολεοδομική ενότητα Κολοκοτρώνη. Μιλάμε για την περιοχή του συγκεκριμένου Κολοκοτρώνη. Πέρασαν από τότε και θέλω να το τονίσω δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι. Οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ ενώντας τους ανθρώπους της εκεί περιοχής, είτε αυτοί είναι ιδιοκτήτες, είτε είναι κάτοικοι, είτε είναι ενοικιαστές, είτε είναι επιχειρήσεις, ξέρουν ότι η περιοχή αυτή βρίσκονταν υπό ομηρία. Θυμίζω ότι ο Δήμος πριν 6 μήνες προσπάθησε να κάνει μια αφετηρία ταξί και ήθελε επέκταση του δημοτικού δρόμου και ο δημοτικός δρόμος δεν υπήρχε. Θα σας πω ότι έχουμε πάει στα δικαστήρια με κάποιους δημότες που δεν μπορούν να μπουν στο σπίτι τους. Ακριβώς γιατί δεν ολοκληρώθηκαν οι δρόμοι, για να μην θίξω πιο σοβαρά άλλα θέματα. Και αυτή την ώρα είμαστε στη φάση που ο μελετητής έφερε την αντίστοιχη μελέτη του. Η υπηρεσία είναι στη διαδικασία να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις για να πάμε μέσα στις επόμενες με 2-3 εβδομάδες μέσα από τις διαδικασίες των συλλογικών οργάνων, την τοπική κοινότητα, την Επιτροπή Ποιότητας και το Δημοτικό Συμβούλιο, να αναρτήσουμε τους πίνακες των ιδιοκτησιών, να γίνουν οι απαραίτητες εστάσεις και να ακολουθεί η διαδικασία που πρέπει να ακολουθεί για να ολοκληρωθεί μια σημαντική παρέμβαση στα πολεοδομικά θέματα της πόλης. Να μπει μια τάξη σε μια ακαταστασία, σε μια αναρχία ή σε μια ομηρία, όπως είπα. Αυτό ήταν το ένα θέμα. Έχουμε σε εξέλιξη αρκετά πολεοδομικά θέματα. Σήμερα θα σας αναφέρω και ένα δεύτερο. Είναι μια περιοχή για να καταλάβουμε όλοι που είναι στο τέλος της μεταμορφώσεως πριν την εκκλησία, που στρίβουμε δεξιά και οδηγεί στην αστυνομία. Σε αυτή την περιοχή θα γίνει μια μεγάλη άκοψη, θα έλεγα, διαπλάτηση. Θα γίνει συγκεκριμένη πράξη αναλογισμού σίγουρα με το πολεοδομικό σχέδιο, όπου θα χρειαστεί να γκρεμιστούν και σπίτια. Αντί αυτό, ο Δήμος θα τους αποζημιώσει μέσα από την αντίστοιχη νόμιμη διαδικασία. Ήδη έχουμε δεσμεύσει στον προϋπολογισμό, γιατί θέλουμε να λέμε λόγια, θέλουμε να λέμε πράξεις. Στόχος είναι αυτό να ολοκληρωθεί και αυτό μέχρι τέλος χρόνου. Έχουμε δεσμεύσει σημαντικό ποσό που εγγύζει 200.000 ευρώ ή μπορεί στη συνέχεια και να συμπληρωθεί, που να γίνουν οι πρώτες αποζημιώσεις και οι πρώτες απολωτριώσεις του συγκεκριμένου χώρου. Αρκαδία 938.